Επί ποδός πολέμου βρίσκονται δάσκαλοι, καθηγητές, ένστολοι, γιατροί, εργαζόμενοι στους δήμους, στα ξενοδοχεία και τον επισητισμό, καθώς και οι υπάλληλοι του ταχυδρομικού ταμιευτηρίου, που αντιδρώντας στις επικείμενες περικοπές των μισθών τους και στο πακέτο των μέτρων ύψους 11,9 δισεκατομμυρίων ευρώ, προχώρησαν σήμερα σε κινητοποιήσεις. Κατώτερη των προσδοκιών ήταν η συμμετοχή των δασκάλων της Λάρισας στην 24ωρη απεργία του κλάδου τους. Στο 6% έφτασε μεταβίας το ποσοστό συμμετοχής στην απεργία. Οι εκπαιδευτικοί που είναι μέλη του ΠΑΜΕ στη Λάρισα παραχώρησαν συνέντευξη τύπου αναλύοντας τα αίτηματά τους. Μείωση λειτουργικών δαπανών με αποτέλεσμα οι σχολικές επιτροπές να μην έχουν χρήματα για τις στοιχειώδεις ανάγκες των σχολείων. Και χαρακτηριστικό είναι ότι τώρα που δίνεται η δεύτερη δόση το Σεπτέμβριο, δίνεται αντιστοιχεί, για το Δήμο Λάρισας μιλάμε, αντιστοιχεί γύρω στις 3.000 και λιγότερο μάλλον από 3.000 ευρώ για κάθε σχολική μονάδα. Αύξηση ωραρίου εκπαιδευτικών για εξοικονόμηση 148 εκατομμύρια ευρώ με κατάργηση των διορισμών και των προσλήψεων εκπαιδευτικών. Έχουμε υποχρέωση να σταθούμε στο πλευρό των μαθητών μας, να παλέψουμε για άμεσα μέτρα ανακούφισης, ώστε να μην δοθεί ούτε ένα ευρώ από την τσέπη γονέων και εκπαιδευτικών για τη λειτουργία των σχολείων. Σε πενθυμέρη αποχή έως την Παρασκευή βρίσκονται οι καθηγητές των ΤΕΗ στη Λάρισα, που την Πέμπτη με νέα συνέλευση θα επανακαθορίσουν τη στάση τους, αν και η συμμετοχή στην απεργία δεν ήταν η αναμενόμενη τις προηγούμενες ημέρες. Επίσης, σε 24ωρη απεργία προχώρησαν σήμερα και οι νοσοκομιακοί γιατροί, ενώ από τις 17 Σεπτεμβρίου ανακοίνωσαν ότι θα προχωρήσουν σε επίσχεση εργασίας σε όλα τα δημόσια νοσοκομεία, αντιδρώντας στην επικείμενη μείωση του ιατρικού μισθολογίου, αλλά και στη συνεχιζόμενη υποβάθμιση του δημόσιου συστήματος υγείας.